ξεκινάμε ένα ταξίδι που δεν ξέρουμε πού θα έχει προορισμό και πού θα έχει τέλος. Θα γνωρίσουμε τις ομορφιές του Εύρου μαγειρεύοντας. Θα ταξιδέψουμε σε όλο τον Εύρο, σε πολλά χωριά του Εύρου άγνωστα, σε πολλές όμως περιοχές του Εύρου, να δούμε τα μαγικά του τοπία, την παράδοσή του, τη μαγειρική του, έτσι ώστε να μπορέσουν να το δούνε και αυτοί που δεν έχουν δει. Ευκαιρία λοιπόν σε όλους αυτούς να δούνε τα βίντεο και γιατί όχι να έρθουν και οι ίδιοι να γνωρίσουν οι ίδιοι τις ομορφιές του Εύρου αλλά και τις όμορφες συνταγές και τα υπέροχα φαγητά παραδοσιακά που υπάρχουν. Εύχομαι σε όλους να έχουμε ένα καλό μακρύ ταξίδι και είπαμε οι ομορφιές του Εύρου μαγειρεύοντας, τώρα αρχίζουν. Ταξίδι βόρεια της Αλεξανδρούπολης, ανηφορίζουμε, θα περάσουμε το χωριό του Άβαντα με το υπέροχο φαράγγι που έχει, με τους Αγίους Θεοδόρους και θα πάμε ανεβαίνοντας ψηλά, περνώντας το χωριό Εσίμι, στη Λεπτοκαριά. Εκεί πέρα έχει χιόνι, θα μαγειρέψουμε στο χιόνι μια παραδοσιακή συνταγή με ένα παραδοσιακό φαγητό που φτιάχνεται εδώ πέρα. Θα μαγειρέψουμε αυγά ομελέτα με καβρουμά. Ένα τοπικό αλαντικό που όσοι το γνωρίζουν έχουν μαγευτεί από τη γεύση του. Πραγματικά υπέροχο και μοναδικό. Ο καβρουμάς είναι μια παραδοσιακή συνταγή της Τράκης και ειδικότερα του Εύρου, ο οποίος γινόταν παλιά με κουκουρούνι που σπάσανε συνήθως τα Χριστούγεννα που κάνανε και το κρατούσαν παλιότερα μέσα σε τενεκέδες και αργότερα το βάζανε σε σακούλες και έγινε τον κανονικό καβρουμάς που όλοι ξέρουμε. Όσο καιρός θα έλεγα προχωρούσε και ο άνθρωπος έψαχνε παραπάνω να βρει διάφορες γεύσεις και συνταγές, προσθέθηκε μέσα στο χοιρινό και μοσχάρι και διάφορα άλλα μυρωδικά καινούρια που υπήρχαν παλιά, γινόταν μόνο με πιπέρι και ρίγανε μόνο βάζανε. Τώρα βάζουν και άλλα διάφορα, αλλά εμείς το έχουμε κάνει παραδοσιακά στο σπίτι. Θα σας δείξουν κάποια στιγμή και πώς γίνεται και το καβρουμάς σπιτικός, όχι τυποποιημένος, για να δείτε τη συνταγή. Με χοιρινό, μοσχάρι, λίπος μοσχαριού, αλάτι, πιπέρι κόκκινο και πιπέρι μαύρο. Αυτά. Στη συνέχεια θα περάσουμε, τώρα περνάμε το χωριό του Άβαντα, όπως βλέπετε. Θα περάσουμε τώρα σαν φαράγγι, ένα κομμάτι είναι το Άβαντα, το χωριό από έξω, βόρεια ανεβαίνοντας για Λεπτοκαριά και όπως βλέπετε θυμίζει μετέωρα. Πραγματικά υπέροχο, από κάτω περνάει ένα ποταμάκι, εδώ πέρα, αν το βλέπετε φαίνεται. Θα ανηφορήσουμε για το χωριό Εσίμι. Δεξιά και αριστερά στη διαδρομή μας θα δούμε διάφορα τραπεζάκια με τακάκια, όπου κάτω στα πλατάνια και τύπος στο ποτάμι υπάρχουν για να περνάνε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, όπως λέμε εδώ πέρα. Κάποιες στιγμές μέσα στη φύση, εδώ βλέπουμε και κάποιους εδώ πέρα είναι κάτω και ένα Σαββατοκύριακο είναι σύγχρονος εδώ πέρα γεμάτο. Τώρα το χειμώνα, εντάξει, λόγω εποχής δεν είναι το ίδιο, κάθε εποχή έχει δικιά του ομορφιά και είναι πραγματικά ξεχωριστή κάθε στιγμή που περνάμε στο δάσος
γιατί όπως είπαμε κάθε εποχή έχει κάτι σου ποτέ. Συνεχίζουμε για να πάμε τώρα στο ποτέ της Τσασίνης. Τυχώς συναντάμε και τα τέρατα της οικολογίας. Καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες θα έλεγα κιόλας, γιατί εκεί που περνάνε για να περάσουν τα φορτηγά όλα αυτά για να βγουν εδώ πέρα πάνω και αυτά τα τέρατα που βλέπετε, σε αυτό το υπέροχο τοπίο να υπάρχουν αυτά τα τέρατα. Ελληνικά πάρκα. Αυτή είναι η οικολογία δυστυχώς, που σε μερικά χρόνια θα παραιτηθούν όλα και θα σκορπίσουν. Το κόστος με την παραγωγή που βγάζουν είναι μηδαμινό. Αυτά τα λένε, τα λέω εγώ, τα λένε άλλοι που τα γνωρίζουν. Και η καταστροφή που συμβαίνει στο περιβάλλον. Έχω γεμίσει παντού ερημογεννήτριες. Δυστυχώς. Κάποιοι τα οικονομάνε σε βάρος άλλων. Τσιφλίκα τους όλοι, κάνουν το δάσος μας, αιτιολογούν το δάσος, πάρκο τους και λέει απαγορεύεται να πάτε εκεί πέρα. Καταλάβατε, αυτό είναι η οικολογία μας. Η Ελλάδα. Ανεβαίνουμε τώρα προς την Τουκαριά, αρχίζουν να φύγουν τα χιόνια όπως βλέπετε, ότι έχει μείνει, έχει τρεις μέρες που έχει χιονίσει, έχει γυρίσει νοτιάς, θα έχει φάει λίγο τα χιόνια και να μαγειρέψουμε εκεί μέσα στα χιονάκια να δούμε. Ξεκινάμε! Αυγά με καβρουμά, παραδοσιακή συνταγή. Δεν χρειάζεται ούτε λάδι, τίποτα. Κόβουμε καβρουμά. Ένα κομμάτι. Πιστεύουμε το τηγάνι μας. Στέλνουμε το τηγάνι καλά και μόλις δώσω καβρουμάς θα ρίξουμε τα αυγά. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουν τα καβρουμάς. Αλλιώσει. Έχουμε εδώ πέρα και πολλούς φίλους. Θα το δοκιμάσω σε λίγο τώρα τη συνταγή μας. Όλοι έχουν τα σαχιώτια έχουν έρθει. Κύριε Σκιοθέτερα, λίγο σε παρακαλώ πολύ εδώ πέρα. Θα δείξει λίγο πώς θα γίνει ο καβρουμάς. Περιμένουμε να λιώσει. Έλα λέω, σήκωσε την κάμερα εδώ να δεις. Ελάτε εδώ πέρα, μην το κλείσεις, το κλείσεις. Το κλείσεις. Όχι, πάμε. Έλα εδώ, να το δείξει μέσα πώς γίνεται. Θα λιώσει. Δεν βλέπω πολύ. Εδώ πέρα θα γίνει κομματάκι όλο. Ωραία. Και μετά θα ρίξουμε τα αυγά. Ο τέρχος. Στην ουσία ψιωτιγανίζουμε το κρέας. Βλέπετε πως χωρίζει. Έχουμε δυνατή τη φωτιά λίγο για να λιώσει το λίπος του. Ωραία.
πάμε, κάνουμε γρήγορα φαγητά και νόστιμα. Αν δεν είναι πολύ παχύς ο καβγουμάς, μπορεί να ρίξει λίγο λάδι. Θα βάλουμε εμείς λίγο ελαιόλαδο. Θα δώσουμε λίγο σε πολύ. Ο καβγουμάς έχει μέσα μόνο λίπος μοσχαρινό, τίποτα άλλο. Από μιλάω απολύτω. Δεν έχει χοινό λίπος δηλαδή. Λοιπόν, σε 2 λεπτά είναι έτοιμο, το βελτά ένα λεπτό. Είναι έτοιμα. Και γυρίστηκε. Πάνω το καταλάχτη μας κύριε. Θα δούμε τις ομορφιές του Εύρου. Ωραία, λοιπόν τώρα, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κάνουμε τα αυγά. Αυγά παραγωγή μας, έτσι, κοιτάξτε αυγό. Στο χοκάρουλο, δίκο πολύ σίγουρα. Πάτε. Ένα σε δύο. Λίγο θα μιλώσω τη φωτιά. Μέχρι να ανακατέψουμε λίγο την ελιάτα μας. Αλάτι δεν έχουμε βάλει καθόλου. Ούτε πιπέρι. Γιατί είναι αλατικό και όχι μια σαλατά, αυτό είναι το προσωπικό μετά. Θα ρίξουμε και φέτα μετά στο τέλος, οπότε δεν χρειάζεται αλάτι. Μπορούμε να βάλουμε, θα βάλουμε λίγο ριγάνι. Γιατί δεν έχει μέσα κάποιο βάση ριγάνι, είναι λίγο ελάχιστη, οπότε θα ταιριάζει λίγο. Πιπέρι μην βάζετε πολύ, αναλόγως σας αρέσει βάλτε. Και εγώ δεν βάζω. Λίγο ρίγανη θα ρίξω. Σε ένα λεπτό είναι έτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, το κυράκι μας. Αφήσαμε κάτω, δεν πειράζει. Ας βάλει κανένας χωριστά που στέλνει. Λοιπόν, ο καβρουμάνος είναι έτοιμος. Καλή μας όρεξη και έχουμε ακόμα συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να σας αρέσει το βίντεο που θα κάνουμε για να δείξουμε τις ομορφιές του Εύρου μας. Είπαμε, οι ομορφιές του Εύρου μαγειρεύοντας. Ευχαριστώ πολύ.